Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Ιωαννίδη. Τι κάνετε, είστε καλά, καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Και εσείς όλοι καλά και τους χαιρετισμούς μου στους φίλους της Θεσσαλονίκης, στους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Έχει μπει στη ζωή μας και για τους φίλους του ΆΡΕ και για τους φίλους του ΠΑΟΚ πλέον το ΚΑΣ. Φαντάζομαι ότι και λόγω της εξειδίκευσης που έχετε σας καλούν αρκετοί συνάδελφοι τις τελευταίες ημέρες για να πάρουμε έτσι τα φώτα σας. Και ξεκινώντας από την υπόθεση του ΆΡΕ, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία σε σχέση με το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ποινή από την FIFA, αλλά υπάρχουν και μια σειρά ερωτημάτων που προκύπτουν. Το κατά πόσο μπορεί ένα, και διορθώστε με αν θα πω κάτι λάθος, ένα κανονιστικό δίκαιο μιας ομοσπονδίας να μπαίνει πάνω από τους νόμους ενός κράτους. Ναι, είναι πολύ σωστή αυτή η ερώτηση και καταλαβαίνω και τη λογική πίσω από αυτή την ερώτηση. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την επιστήμη του αθλητικού δικαίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τη γέννησή της ουσιαστικά η επιστήμη του αθλητικού δικαίου ασχολείται με αυτό το θέμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει φυσικά το δίκαιο κανόνα της FIFA αλλά και της UEFA και όπως γνωρίζετε και εσείς υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση αυτών των ομοσπονδιών ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να εμπλέκονται στα θέματα του αθλητισμού. Υπάρχει βέβαια και η άλλη πτυχή, η οποία λέει ότι όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο νόμο σε μια χώρα, όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο δίκαιο σε μια χώρα, τόσο η FIFA όσο και η UEFA θα πρέπει να σέβονται αυτό το δίκαιο. Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη αρχή, η οποία βρίσκεται και μέσα στα καταστατικά τόσο της FIFA όσο και της UEFA. Αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό ουσιαστικά, τόσο από τη FIFA όσο και από την UEFA. Mm-hmm. Αλλά για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, όπως γνωρίζετε και εσείς, η FIFA και η UEFA θα είναι ουσιαστικά οι άρχοντες του παιχνιδιού και κρίνουν όπως αυτοί νομίζουν ότι είναι σωστό να κρίνουν. Mm-hmm. Συνήθως όμως, επειδή υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπως λέτε, το ΚΑΣ είναι αυτό που καλείται να λύσει αυτές τις διαφορές που προκύπτουν πολλές φορές. Με βάση και την εμπειρία σας, ο Άρης έχει βάσιμες πιθανότητες δικαίωσης στο ΚΑΣ? Κάθε ομάδα, κάθε άνθρωπος ο οποίος κάνει έφεση στο ΚΑΣ έχει έστω και μία ελπίδα. Πρέπει να κοιτάξουμε όμως τις ιδιαιτερότητες της κάθες υπόθεσης, τα πραγματικά περιστατικά, τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα επιχειρήματα των αντιδίκων κλπ. Σε αυτή την περίπτωση του Άρη τώρα έχουμε δύο θέματα, δύο ξεχωριστά θέματα και νομίζω αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι φίλαθλοι. Το πρώτο είναι ουσιαστικά το διαδικαστικό θέμα. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, η απαγόρευση μεταγραφών στον Άρη δεν είναι ένα νέο θέμα. Έχει αποφασιστεί από τη FIFA πριν από καιρό, έτσι δεν είναι? Υπάρχει για τέσσερις μεταγραφικές περιόδους για τα χρέη της παλιάς ΠΑΕ, Συστών, Ούμπιντες, Πορτίγια και υπάρχει η νέα απαγόρευση για καταστρατήγηση κανονισμών που θα θέλω μετά να σας ρωτήσω κάτι εξειδικευμένα γι' αυτό, για την περίπτωση του Ερμησάη. Ναι. Ωραία. Οπότε αυτοί ουσιαστικά που θα κινήσουν μια τέτοια διαδικασία στο ΚΑΣ θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά να κοιτάξουν ποια απόφαση είναι αυτή που θέλουν να προσβάλλουν. Γιατί αν πας να προσβάλλεις μια απόφαση η οποία εκδόθηκε πριν από ένα χρόνο, ουσιαστικά το ΚΑΣ θα σου πει ότι εγώ δεν έχω δικαιοδοσία να το κοιτάξω αυτό το θέμα, γιατί είναι μια απόφαση που αποφασίστηκε πριν από ένα χρόνο. Γιατί δεν την προσέβαλες τότε που έπρεπε να την προσβάλλεις τότε? Πάνω σε αυτό που λέτε. Αν ο Άρης πήγαινε, η ΠΑΕ Άρης Τωρινή, πριν ένα χρόνο, τον Οκτώβριο πότε ήτανε, και έκανε μέσα στις 21 μέρες, γιατί νομίζω αυτό είναι το δικαίωμα, το χρονικό διάστημα, και έκανε προσφυγή. Σωστά. Έκανε έφεση στο ΚΑΣ και έλεγε, όπα κύριε, εγώ είμαι η ΠΑΕ Άρης που ιδρύθηκε το 2016, τα χρέη αυτά αφορούν την ΠΑΕ Άρης που είναι σε εκαθάριση, και πήγαινε στο ΚΑΣ. Αυτομάτως δεν αποδεχόταν ότι αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης κατάστασης και επομένως έδινε το δικαίωμα σε όλους όσους έχουν απαιτήσει από την προηγούμενη κατάσταση να διεκδικήσουν τα χρήματα. Όχι απαραίτητα, γιατί ουσιαστικά η έφεση κατατίθεται, η απόφαση προσβάλλεται όπως θέλετε να το πείτε,
από ένα νέο νομικό πρόσωπο, δηλαδή από το νέο Άρη, αυτό που είπατε εσείς ότι δημιουργήθηκε το 2016. Ναι. Επομένως, μπαίνουμε τώρα στο ουσιαστικό θέμα, αφήνουμε το διαδικαστικό, όπως είπατε και εσείς, εφόσον η έφεση γίνει μέσα σε 21 ημέρες από την ημερομηνία στην οποία έχει ενημερωθεί η ομάδα ότι έχει γίνει, υπάρχει τιμωρία, τότε αυτό θα γίνει δεκτό. Τώρα, περνάμε στο ουσιαστικό θέμα. Ναι. Το ουσιαστικό θέμα είναι κατά πόσο η ομάδα του Άρη, η εταιρεία μάλλον του Άρη, πρέπει να πληρώσει, όπως λέτε και εσείς, τα σπασμένα προηγούμενης εταιρείας, έτσι, προηγούμενης διοίκησης. Λοιπόν, εφόσον το ελληνικό δίκαιο, και αυτό θα σας το πούν καλύτερα οι συνάδελφοι που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, καθώς γνωρίζουν καλύτερα το ελληνικό δίκαιο, εφόσον το ελληνικό δίκαιο δεν τονίζει ρητά ότι μια νέα εταιρεία πρέπει να αναλάβει ουσιαστικά τα χρέη της προηγούμενης, τότε νομίζω ότι ο Άρης έχει κάποια πιθανότητα. Μισό βέβαια, λεπτό. Τονίζει δεν ρητά, γνωρίζω αν αυτή είναι η κατάσταση λεπτό. Στην Ελλάδα. Θα σας πω. Ναι. Τονίζει ρητά ο νόμος Κοντονή ότι δεν τα αναλαμβάνει και ότι δεν έχει καμία σχέση για τις ομάδες που ιδρύθηκαν, που έκαναν την ΠΑΕ μέχρι και το 18. Από εκεί και έπειτα υπήρξε νόμος της ΕΠΟ που έλεγε ότι οι ομάδες που οι νέες ΠΑΕ από το 18 και έπειτα πληρώνουν το 50% των χρεών. Πριν δεν είχε τίποτα η ΕΠΟ. Αυτός δεν είναι, αυτός όμως δεν είναι νόμος, είναι κανόνας. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, είναι νόμο, κανόνας, το πρώτο είναι Κοντονής. Είναι νόμος που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή. Κοντονής. Το πρώτο που σας ωραία. Είπα. Το δεύτερο είναι κανόνας της ΕΠΟ. Της ΕΠΟ, ωραία. Άρα όταν υπάρχει ο νόμος... μια διαφορά μεταξύ ναι. νόμων και κανόνων. Κατάλαβα τι λέτε. Άρα όταν λοιπόν ο νόμος στην Ελλάδα λέει ότι δεν έχει καμία υποχρέωση η νέα ΠΑΕ που δημιουργήθηκε, πώς γίνεται να πάει η ΠΑΕ Άρης και τα πλήρωση? Καταρχήν μπορεί. Μπορεί ένα νομικό πρόσωπο που λέγεται ΠΑΕ Άρης με αφημί 10-15-35 να πληρώσει τα χρέη μιας άλλης εταιρείας με 20-55-82 αφημί? Ωραία, ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε. Καταρχήν, το αφημί τι είναι, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ουσιαστικά ναι. είναι σαν ένα νέο πιστοποιητικό γεννήσεως. Ουσιαστικά αναδεικνύει την ξεχωριστή ύπαρξη που έχει μια νέα εταιρεία. Σωστά. Γιατί είναι βασική αρχή αυτή του δικαίου επιχειρήσεων. Όταν εκδίδεται ένα αφημί, όπως λέτε και εσείς στην Ελλάδα, ουσιαστικά δημιουργείται μια νέα ύπαρξη, νομική ύπαρξη. Κάθε εταιρεία είναι ξεχωριστή. Είναι ξεχωριστή από εσάς, είναι ξεχωριστή από μένα κλπ. Οπότε, όπως είπατε και εσείς, εφόσον το ελληνικό δίκαιο ουσιαστικά δεν ορίζει ότι η νέα εταιρεία πρέπει να αναλάβει τα χρέη της παλιάς, φαντάζομαι, χωρίς να το ξέρω αυτό, φαντάζομαι ότι και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πιθανόν να βασίστηκε πάνω σε αυτή τη γενική αρχή και να εξέδωσε το δελτίο ή τα δελτία αυτών των ποδοσφαιριστών. Ναι. Ωραία. Επομένως τώρα, για να καταλήξουμε, τίθεται το εξής ζήτημα που θέσατε κι εσείς. Μπορεί να υπάρξει, μάλλον υπάρχει κάποια σύγκρουση μεταξύ δίκαιου κανόνων της FIFA και του ελληνικού δικαίου. Mm-hmm. Πώς θα αποφασίσει το ΚΑΣ σε μια τέτοια περίπτωση? Ναι. Η απάντηση μπορεί να φαίνεται απλή, είναι όμως ταυτόχρονα και περίπλοκη. Αν αποφασίσει το ΚΑΣ ουσιαστικά να εξετάσει μια τέτοια υποτιθέμενη προσφυγή του Άρη εναντίον αυτής της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, τότε θα πρέπει ουσιαστικά να ελέγξει κατά πόσο το ελληνικό δίκαιο υπερισχύει του δικαίου κανόνων της FIFA. Mm-hmm. Λοιπόν, επομένως το ΚΑΣ, επειδή είναι διαιτητικό δικαστήριο, θα κοιτάξει ποια είναι η συμφωνία μεταξύ των πλευρών σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ του Άρη και της FIFA, αλλά και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και επανέρχομαι στο αρχικό θέμα που έχω θέσει, ότι το καταστατικό της FIFA και της UEFA επίσης και τα δύο αυτά καταστατικά τονίζουν ρητά ότι οι κανόνες της FIFA δημιουργούνται πάντοτε με σεβασμό προς το εθνικό δίκαιο. Αυτό τώρα, είναι το πολύ πώς σημαντικό. Θα ερμηνευτεί αυτό είναι, πολύ σημαντικό είναι θέμα λέτε. Του ΚΑΣ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και υπάρχει και μια ακόμα παράμετρος. Ότι η FIFA έχει αποφάσεις της που το σέβονται αυτό που λέτε και έχει με την ΑΕΚ στην περίπτωση του Λίνεν, του προπονητή, και του Τόζερ, επίσης παίκτη, που εκεί βγάλαν άλλη απόφαση. Είπαν ότι επειδή είναι άλλη ΠΑΕ και τα λοιπά, δεν πρέπει να την πληρώσει, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι η FIFA μέχρι το 2018 και επί 12 χρόνια, γιατί το 7 είναι η πρώτη προσφυγή του συστών, έλεγε αυτό που λέει και ο Άρης. Είναι η παλιά ΠΑΕ, δεν έχει καμία σχέση η επόμενη, άρα
θα τα διεκδικήσεις τα χρήματά σου, συστών, πορτίγια κτλ. Από τα φυσικά πρόσωπα που είχαν την παλιά ΠΑΕ Άρης. Και ξαφνικά υπάρχει ένας δικαστής εκεί στη FIFA που λέει: αλλάξαμε το σκεπτικό μας. Πλέον θα θεωρούμε ότι είστε συνέχεια, άρα θα πρέπει να τα πληρώσετε. Αυτό δεν είναι λίγο αφαίρετο? Δηλαδή δεν υπάρχει κανόνα στη FIFA. Ναι, έχετε δίκιο. Η FIFA μπορεί να το λέει αυτό, αλλά ουσιαστικά με αυτή την απόφαση η FIFA κάνει μια παρέμβαση, φυσικά απόφαση, η οποία στηρίζεται πάνω σε υπάρχοντες κανόνες, ναι, στο δίκιο κανόνων της. Κάνει ουσιαστικά μια παρέμβαση όμως στο ελληνικό δίκιο, γιατί να ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, ο Άρης είναι μια, όπως το λέτε εσείς στην Ελλάδα, ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία. Σωστά. Και αυτή η εταιρεία δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν βρει την ομοιότητα, αν δεν υπάρχει δηλαδή νομική βάση. Και η νομική βάση αυτής της εταιρείας βασίζεται, βρίσκεται μάλλον στο ελληνικό δίκαιο. Οπότε ουσιαστικά η FIFA με αυτή την απόφαση ζητάει από τον Άρη να πάει ενάντια στο ελληνικό δίκαιο. Επομένως, έχουμε αυτή τη σύγκρουση, όπως είπαμε. Και δεν θα ήθελα να βάλουμε ουσιαστικά στην ίδια ανάλυση άλλες υποθέσεις που αφορούν στην ΑΕΚ ή σε κάποια άλλη ομάδα. Γιατί ξέρετε, κάθε υπόθεση έχει τα δικά της πραγματικά περιστατικά. Πιθανόν αποφασίζεται και με διαφορετικά αποδεικτικά στοιχεία κλπ. Φυσικά, μπορεί να έχει κάποιες ερμηνείες οι οποίες να είναι και ίδιες και ομοιότητες, αλλά και ερμηνείες κανόνων οι οποίες ουσιαστικά μπορούν να εφαρμοστούν και στην υπόθεση του Άρη. Απλά πιστεύω εγώ ως νομικός και σύμφωνα με αυτά που έχω δει σε προηγούμενες υποθέσεις, η κύρια ερώτηση για το ΚΑΣ, αν γίνει προσφυγή στο ΚΑΣ από τον Άρη, θα είναι αυτή: κατά πόσο το δίκαιο κανόνων της FIFA υπερισχύει του εθνικού δικαίου, σε αυτή την περίπτωση του ελληνικού δικαίου. Να ρωτήσω για κάτι ακόμα τώρα, ειδικά για την δεύτερη περίπτωση του Ντουρμισάη. Η ΠΑΕ Άρης πάει και εκδίδει, ζητάει μάλλον να εκδοθεί ένα δελτίο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Το δελτίο το εκδίδει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μεταγενέστερα έρχεται απόφαση της FIFA που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, κακώς το έχετε βγάλει αυτό το δελτίο, ανακαλέστε το. Η ΕΠΟ ανακαλεί το δελτίο του ποδοσφαιριστή. Από τη στιγμή που το ανακαλεί, ο Άρης δεν ξαναβάζει τον παίχτη να παίξει και προσφεύγει στο ανώτατο δικαστήριο που έχει δικαίωμα να κάνει, στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Εκεί αεροπαγίτες δικαστές, με βάση το ελληνικό δίκαιο, τον δικαιώνουν με 3-0 ψηφοφορία. Ξαναπαίρνει τον ποδοσφαιριστή στη διάθεση του προπονητή, τον ξαναβάζει να αγωνιστεί και τους καλεί λοιπόν η FIFA και την ΕΠΟ και τον Άρη, τιμωρεί την ΕΠΟ με πρόστιμο γιατί εξέδωσε το δελτίο κτλ. Κτλ. Και τιμωρεί και τον Άρη. Πείτε μου για να καταλάβω, ο Άρης πού έπρεπε να απευθυνθεί για να βγάλει δελτίο, αν πρέπει να το βγάλει? Στη συνέχεια, σε ποιο δικαιοδοτικό όργανο θα έπρεπε να απευθυνθεί για να διεκδικήσει το δίκαιο του, για να επανεκδοθεί το δελτίο του ποδοσφαιριστή και να παίξει? Δεν έχει το δικαίωμα δηλαδή μια ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα να απευθυνθεί στην ΕΠΟ, στην Ομοσπονδία? Και σημειώνω για όσους γνωρίζουν, δεν μπορεί ο Άρης να πάει απευθείας στη FIFA, να πει στη FIFA να παίξει ο Ντουρμισάη ή οτιδήποτε άλλο. Όλα πρέπει να γίνονται μέσω της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Πώς λοιπόν τιμωρεί την ομάδα όταν η Ομοσπονδία είναι αυτή που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει και παράλληλα το δικαστήριο της Ομοσπονδίας δίνει το δικαίωμα στην ομάδα να παίξει? Μου φαίνονται πολύ παράλογα όλα αυτά τα πράγματα. Πώς γίνεται να τιμωρείς την ομάδα που πάει μέσω των κανόνων που έχουν θεσπιστεί στην Ελλάδα αλλά και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και διεκδικεί το δίκαιο του? Δηλαδή, για να το τελειώσω και μακρηγορώ κιόλας, δεν είπε η ΕΠΟ δεν έχει δικαίωμα να παίζει τον Ντουρμισάη και πήγε ο Άρης και τον έβαλε να παίζει. Αν το έκανε αυτό, βεβαίως έχει καταστρατήγηση κανονισμών. Αλλά ποια καταστρατήγηση κανονισμών είναι όταν στο αίτημά του αεροπαγίτες δικαστές τον δικαιώνουν με 3-0 την απόφαση και του δίνουν το δικαίωμα να παίξει ο ποδοσφαιριστής? Πώς γίνεται να τιμωρείς και την ομάδα και την ΕΠΟ? Έχετε δίκιο. Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο να προσθέσω, γιατί εσείς το αναλύσατε διεξοδικά και ό,τι έχετε πει είναι σωστό από νομικής πλευράς. Δικονομικά ο Άρης, όπως είπατε και εσείς, ακολούθησε τη σωστή κατεύθυνση, γιατί οι υπάρχοντες κανόνες τονίζουν ρητά
ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα 11 νομικά μέσα σε εθνικό επίπεδο και αυτό έκανε και ο Άρης πριν ουσιαστικά γίνει οποιαδήποτε προσφυγή στα πειθαρχικά όργανα της FIFA και κατόπιν στο ΚΑΣ. Σωστά έπραξε επομένως ο Άρης. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι. Βέβαια ο Άρης ακολούθησε την νομιμότητα, αυτού δηλαδή που του είχαν πει από την αρχή. Νομίζω όμως ότι ένα είναι τιμωρημένος δυστυχώς και είναι τιμωρημένος γιατί υπάρχει όπως είπαμε από την αρχή ουσιαστικά μία σύγκρουση εξουσίας μεταξύ της FIFA και ίσως και του ελληνικού δικαίου ή πιθανότατα και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση χωρίς να αποδίδω ευθύνες ότι σημαντικό ρόλο πάντοτε παίζουν οι εθνικές ομοσπονδίες. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ουσιαστικά να δείξει μία πυγμή, να δείξει μία επαγγελματική παρουσία μπροστά στη FIFA, να τονίσει ότι με τέτοια απόφαση ουσιαστικά παραβιάζεται τόσο το εθνικό δίκαιο και ακόμα και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν σεβαστεί τους νόμους της χώρας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε ένα απλό ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να είχε διευθετηθεί με μια διαπραγμάτευση, επαγγελματική διαπραγμάτευση, ουσιαστικά κατέληξε σε μια δικαστική μάχη. Και φυσικά αυτός που την έχει πληρώσει, να το πω και σε απλά ελληνικά, είναι ο Άρης και φυσικά αυτοί που διοικούν την ομάδα του Άρη, οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα φέρει το αύριο και φυσικά και οι φίλαθλοι, οι οποίοι από τη στέρημά τους πληρώνουν εισιτήριο, αγοράζουν πανέλες κλπ. Μάλιστα. Δεν ξέρω, παρακολουθείτε και το θέμα της μάχης ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, όλη αυτή την κατάσταση. Έχουν προσφύγει και οι δύο στο ΚΑΣ. Υπάρχει και μία αίσθηση ότι μπορεί το ΚΑΣ να αποφασίσει να συνεκδικάσει τις δύο υποθέσεις. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε το όλο θέμα και σε αυτό το επίπεδο. Γιατί εδώ έχουμε μάχη τώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρακολουθώ, ναι. Δυστυχώς ουσιαστικά τα ίδια επιχειρήματα εφαρμόζονται και εδώ πέρα. Δεν θα έπρεπε αυτές οι υποθέσεις να καταλήγουν στα δικαστήρια. Αυτές είναι υποθέσεις που μπορούν να λυθούν, αν ακολουθηθούν, εφαρμοστούν οι νόμοι, να λυθούν χωρίς νομικές διαδικασίες. Τώρα, το κατά πόσο θα συνεδικαστούν οι υποθέσεις του ΠΑΟΚ με του Ολυμπιακού στο ΚΑΣ, αυτό ουσιαστικά χρειάζεται μεγάλη ανάλυση. Είναι κατά πόσο ο Ολυμπιακός έχει ένομο συμφέρον ουσιαστικά να κινήσει μια διαδικασία κατά του ΠΑΟΚ, γιατί όπως ξέρετε οι υποθέσεις είναι ΠΑΟΚ κατά ΕΠΟ και Ολυμπιακός κατά ΕΠΟ. Το κατά πόσο τώρα θα συνεδικαστούν αυτά, αυτό εξαρτάται από την επιχειρηματολογία που θα καταθέσουν και όλες οι πλευρές και ειδικά ο Ολυμπιακός που πρέπει να αποδείξει ότι όντως έχει ένομο συμφέρον να ξεκινήσει μια υπόθεση η οποία θα πηγαίνει όχι κατά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αλλά κατά του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει ερώτημα, ακροατή, για να επιστρέψω στην προηγούμενη τελευταίο ερώτημα. Αν παίζει ρόλο ότι στον Άρη δεν έχει τελειώσει η εκαθάριση. Θυμίζω, στον Άρη δεν έχει τελειώσει γιατί υπάρχει το ακίνητο στο Ρήσιο, το οποίο είναι σε πληστηριασμό από το ΙΚΑ και είναι το πράγμα που έχει κολλήσει την εκαθάριση. Παίζει ρόλο, λέτε, στη διαφοροποίηση με άλλες ομάδες ή οτιδήποτε άλλο. Από τη στιγμή που έχει ουσιαστικά βρεθεί ή μάλλον δημιουργηθεί νέο αφημί, νέος αριθμός φορολογικού μητρού, νομίζω δεν μπορεί να έχει σχέση με την νέα επιχείρηση. Τώρα, αν υπάρχουν χρέη, ουσιαστικά αν ακόμα υπάρχει ή λειτουργεί η προηγούμενη ποδοσφαιρική εταιρεία, στην εκαθάριση ουσιαστικά αυτό γίνεται, πουλούνται τα υπάρχοντα για να μπορέσουν να πληρωθούν οι πιστωτές. Εγώ το βλέπω και θετικό για τον Άρη ότι δεν έχει τελειώσει. Γιατί ζητάς από μια νέα εταιρεία να πληρώσει τα χρέη της παλιάς, αλλά η παλιά υφίσταται ακόμα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λογική μου. Πολύ σωστή είναι, γιατί ουσιαστικά αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να βάλεις δύο άτομα μέσα σε ένα. Αυτά είναι, πώς τους λένε, οι CIMA, οι δίδυμοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να παραμείνουν αυτά ξεχωριστά. Κάθε αφημί ουσιαστικά προσβλέπει σε μια νέα νομική ύπαρξη. Είναι ξεχωριστές αυτές οι ύπαρξεις. Δεν μπορείς να τις βάλεις δύο σε ένα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν κατατοπιστικότατος και μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.